Είναι ιδιαίτερη τιμή που η ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας μου αναθέτει σήμερα την παρουσίαση της εκδήλωσης. Με μεγάλη χαρά συναντιόμαστε σήμερα στην Αθήνα, στην φιλόξενη αίθουσα που την πρόσκληση για την σημερινή μας συνάντηση την έχουμε από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και βεβαίως από την Πρεσβυγενή Ελληνική Κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής στην Αθήνα. Αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί Εξωτερικών και Παιδείας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Εξοχότατε, κύριε Πρέσβη της Αιγύπτου, Σαάντετ Ελσαφίρ Ελμάστρι. Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Κύριε Γενικέ Γραμματέα του Διαβίου Μάθησης της Νέας Γενιάς. Κύριε Γενική Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενική Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Πολιτιστικού Ιδρύματος. Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας. Κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Αθήνας. Κύριε Πρόεδρε των Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας στην Αθήνα. Κυρία Εκατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη, αρχόντισσα του Παλέφατου Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Αιγυπτιώτικων Σωματείων της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, η παρουσία όλων σας στην σημερινή εκδήλωση Αιγυπτιωτών και μη είναι άκρος τιμητική για την πρεσβυγενή ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας μέσα στο πέρασμα των 174 χρόνων, η ελληνική κοινότητα παραμένει φάρος των απανταχού Ελλήνων. Παρά τις δυσκολίες, η Έψιλον Κάπα Αλφα, όπως την γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα κρατάει την αισιοδοξία της, συνεχίζει το αθόρυβο έργο της και βέβαια συνεχίζει να ονειρεύεται. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Καβαλή, κύριε Καβαλή, κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Αφορμή της σημερινής συνάντησης είναι η πρώτη επίσημη προβολή ταινίας μικρού μήκους με τον τίτλο «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», μια παραγωγή της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας με σκηνοθέτη τον Ανδρέα Οικονομάκη που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε και σε μουσική που έγραψε, πρότυπη μουσική που έγραψε ο Γιάννης Φυρής που είναι και εκείνος μαζί μας και βέβαια το άλλο γεγονός πολύ αισιόδοξο είναι το άνοιγμα μιας επίσημης συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και της ελληνικής κοινότητας Καΐρου και Αλεξανδρίας. Το επίσημο αυτό άνοιγμα θα συνοδεύεται και από μία από ένα μνημόνιο συνεργασίας
Και μάλιστα στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης θα υπογραφεί από τους προέδρους του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας και Καϊρού. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους σας για την παρουσία σας και όπως ήθιστε θα ξεκινήσουμε με χαιρετισμούς από τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουμε τη χαρά βέβαια της φιλοξενίας εδώ στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και έτσι ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος, ως οικοδεσπότης, θα προηγηθεί των χαιρετισμών.